Ας ξεκινήσουμε με την παραδοχή ότι οι τυφλοί της χώρας και οι άνθρωποι με τα προβλήματα όρασης χτυπιούνται πολλαπλά από την πολιτική της ακρίβειας, της εμπορευματοποίησης της υγείας, της πρόνοιας και της διάλυσης των δημόσιων κοινωνικών δομών της, και υπηρεσιών της χώρας. Την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, των αλμάτων και των κατακτήσεων της επιστήμης, η ανεργία περισσότερο από ποτέ περιθωριοποιεί και καταρακώνει ιδιαίτερα τους νέους τυφλούς, αντί να τους βοηθά με τις καινούργιες δυνατότητες που έχει. Είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα στον τομέα της πρόληψης της αναπηρίας, στα θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής αποκατάστασης των προβλημάτων της τρίτης ηλικίας και τα γενικότερα των πολλαπλά αναπήρων. Είναι ισχυρό το χτύπημα που έχουν δεχτεί αυτοί οι άνθρωποι στις ζωές τους, η φτωχοποίηση, το σμπαράλιασμα του συστήματος υγείας με τον ΟΕΣΥ, της εμπορευματοποίησης και τη διάλυση των σχολών τυφλών. Προκαλεί τρόμο η περίπτωση να χαθεί μέρος των κτηριακών εγκαταστάσεων στην Αθήνα, στην Καλλιθέα και στη Θεσσαλονίκη. Εν έτη 2024, με την τεχνολογία να έχει κάνει τεράστια άλματα και να ανοίγει νέες δυνατότητες, οι τυφλοί που δουλεύουν σήμερα ως μισθωτοί είναι λιγότεροι από το 1/10 των τυφλών που δούλευαν πριν από 40 χρόνια. 1.400 τότε, σήμερα το πολύ 100. Οι συνδικαλιστές της Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης καταγγέλουν πως το ίδιο το Σωματείο των Τυφλών εμπορεύεται τη γραφή Braille. Τη γνώση αυτής της γραφής κάποτε την μοριοδοτούσαν για να προσληφθεί κάποιος στις δομές ειδικής αγωγής. Σήμερα οι τυφλοί που γνωρίζουν αυτή τη γραφή είναι πολύ λιγότεροι από κάθε άλλη εποχή, ενώ η παραγωγή βιβλίων περιορίζεται μόνο στα σχολικά για τα λίγα παιδιά που πάνε σχολείο, γιατί κάποιοι στήριξαν την πολιτική της διάλυσης των ειδικών σχολείων στο όνομα της δίθεν ένταξης. Η εκμάθηση της γραφής Braille γίνεται επιπληρωμή σε νέα παιδιά που τρέχουν να πάρουν μια πιστοποίηση, μπας και μετρήσει και πιάσουν πιο εύκολα δουλειά. Εδώ ας σημειωθεί ότι την πιστοποίηση την παίρνουν από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, δημόσιο φορέα, δωρεάν, ύστερα από εξετάσεις. Όμως, για να μάθουν τη γραφή, πρέπει να πάνε σε διάφορους πιστοποιημένους οργανισμούς, ΜΚΟ και ιδιώτες, επιπληρωμή κλπ. Φτάσανε στο σημείο, μάλιστα, κάποιοι να διεκδικούν από την κυβέρνηση να ακυρωθούν όλες οι παλιές πιστοποιήσεις, και μιλάμε για πολλές χιλιάδες παιδιά, γιατί δήθεν δεν γινόταν ολοκληρωμένη εκπαίδευσή τους ως τώρα στα σύμβολα των μαθηματικών στην αρχαία ελληνική γραμματεία και αλλού. Με πρόσχημα τα παραπάνω, αναγκάζουν τα παιδιά να ξαναπληρώσουν στο επιχειρηματικό δίκτυο που έχουν στήσει όλη τη χώρα για να πάρουν νέα πιστοποίηση, καταβάλλοντας έκαστο από 250 ευρώ. Στο διατάφτα τώρα, τυφλοί και ανάπηροι οδηγούνται σταθερά στην περιθωριοποίηση και στην εξαθλίωση. Τι χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Μέτρα προστασίας από την ακρίβεια, μεταξύ άλλων, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης που κόπηκαν με το δεύτερο μνημόνιο. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, απαγόρευση των πληστηριασμών των κατοικιών πρώτης και δεύτερης κατοικίας εννοώ, κατάργηση των δημοτικών τελών για όλους τους τυφλούς και τους ανάπηρους. Προσλήψεις επιτέλους όλων των τυφλών ικανών προσεργασία που σήμερα είναι άνεργοι με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα και τα ενδιαφέροντά τους. Απαγόρευση των απολύσεων τυφλών και αναπήρων και χρονίως πασχόντων. Δωρεάν φάρμακα, θεραπείες και εξετάσεις και βεβαίως όχι στα ιδιωτικά ιατρία και χειρουργία που γίνονται επιπληρωμή. Δωρεάν παροχή όλων των αναγκαίων τεχνολογικών βοηθημάτων για τους τυφλούς και με προβλήματα όρασης, αναγκαία για την εκπαίδευση, την καθημερινή και την επαγγελματική αποκατάστασή τους. Ενώ μπαστούνια, θερμόμετρα, μετρητές ζαχάρου, φακούς, ειδικά γυαλιά που είναι πανάκριβα, οθόνες για εκείνους με μερική όραση. Εκτυπωτές Μπρέιλ, αναγκαία, λογισμικά και άλλα. Είναι ευθύνη του κράτους και πρέπει να τα καλύπτει 100% ο κρατικός προϋπολογισμός. Και επειδή όταν μιλάμε για κατεδάφιση του κράτους πρόνοιας, καλό είναι να μιλάμε και για τις σχολές τυφλών. Προκαλεί οργή στον χώρο των τυφλών και των ανθρώπων με προβλήματα όρασης ότι 25 χρόνια μετά το σεισμό της Πάρνηθας, το παλιό κτίριο της σχολής τυφλών, το Αμπέτιο στην Καλλιθέα, παραμένει αναξιοποίητο γιατί δεν δόθηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις για να γίνουν τα απαραίτητα έργα ανακαίνησης για να μπορέσει να αξιοποιηθεί για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, της εν γέννη λειτουργίας και αναβάθμισης του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.
Επίσης, 60 χρόνια μετά τη λειτουργία της σχολής τυφλών της Θεσσαλονίκης, είναι τεράστιες οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που δεν έλυσαν τόσα χρόνια το ιδιοκτησιακό της σχολής τυφλών Θεσσαλονίκης. Κάποιοι μάλιστα έφτασαν σήμερα στο σημείο να διαφημίζουν και την ευαισθησία της Εθνικής Τράπεζας που θα πληρώσει την ανακαίνιση ενός μέρους των εγκαταστάσεων της σχολής τυφλών Θεσσαλονίκης. Πώς γίνεται άραγε η Εθνική Τράπεζα τη μια μέρα να θέλει να πουλήσει και την άλλη να εμφανίζεται ως ευεργέτης? Ένα ερώτημα. Είναι ακριβής άραγε μια πληροφορία ότι η Εθνική Τράπεζα και οι άλλοι εμφανιζόμενοι ιδιοκτήτες παζαρεύουν με κάποια στελέχη του αναπηρικού κινήματος τη μεταφορά της σχολής τυφλών Θεσσαλονίκης σε άλλο κτίριο μέσα στην πόλη? Είναι τυχαίο ότι οι εγκαταστάσεις της σχολής τυφλών Θεσσαλονίκης απέχουν 200 μέτρα από το παραλιακό μέτωπο της πόλης? Ο καθένας καταλαβαίνει. Το θέμα είναι με νομοθετική πράξη να περάσει οριστικά στο δημόσιο και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών το σύνολο των οικοδομικών και κτηριακών εγκαταστάσεων της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης. Να δοθούν από το κράτος όλες οι αναγκαίες πιστώσεις για να γίνουν οι αναγκαίες μελέτες και, ανάλογα, και τα ανάλογα έργα. Ώστε οι τυφλοί της Βόρειας Ελλάδας και οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης να έχουν στη διάθεσή τους ένα σύγχρονο κτηριακό συγκρότημα για τις ανάγκες εκπαίδευσής τους. Σχολές δηλαδή με σύγχρονα επιστημονικά προγράμματα που να έλκουν τους γονείς να εμπιστεύονται τα παιδιά τους και να εμπνέουν στα νέα παιδιά την αγάπη προς τη γνώση, τη μόρφωση και την αλληλεγγύη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.